Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You. Μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Οι υψηλότερες αποδοχές συνεχίζουν να λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, αποκαλύπτει η έρευνα του ΙΟΒΕ. Περισσότερο θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Η έρευνα του ΙΟΒΕ που είδε χθες το φως της δημοσιότητας είναι αποκαλυπτική για το τι γίνεται ως προς τα μισθολογικά τόσο στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και αναδεικνύει και τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά και τη νέα γενιά, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς τη στιγμή που μπαίνει στην αγορά εργασίας. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ανάμεσα στα συμπεράσματα της έρευνας, το πιο βασικό είναι ότι συνεχίζεται να υπάρχει η ψαλίδα των αμοιβών ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες, με τις γυναίκες να είναι αφενός πιο καταρτισμένες ως προς το ακαδημαϊκό επίπεδο, ως προς τα προσόντα. Από την άλλη όμως, να παίρνουν σταθερά να παίρνουν λιγότερα χρήματα σε σχέση με τους άντρες. Δυστυχώς αυτό δεν είναι μια πρωτοτυπία μόνο της Ελλάδας. Συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες που εξετάζει η έρευνα. Όμως στην Ελλάδα γίνεται ακόμα πιο έντονο και βέβαια γίνεται και σε μια πολύ πιο χαμηλή βάση σε σχέση με το τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες. Το χάσμα λοιπόν ανάμεσα στα δύο φύλλα παραμένει και δυστυχώς μεγαλώνει ακόμα περισσότερο στα χρόνια της κρίσης. Ένα άλλο ενδιαφέρον έβριμα της έρευνας είναι ότι παρά τις μειώσεις που έχουν δεχτεί οι δημόσιοι υπάλληλοι τα τελευταία χρόνια, 13ο, 14ο μισθός, μειώσεις, επιδόματα και όλα αυτά, οι μισθοί τους παραμένουν, οι αποδοχές τους μάλλον, το ποσοστά, παραμένουν υψηλότερα σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Γεγονός που σημαίνει ότι και το καταδεικνύει και η έρευνα ότι στα χρόνια της κρίσης τη μεγαλύτερη πίεση τη δέχτηκαν οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα, όπου βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις ότι αμείβονται με το βασικό μισθό ή ακόμη και χαμηλότερα, ανεξάρτητα και από τα προσόντα τους. Άλλο ένα θέμα που αναδεικνύει η έρευνα είναι ότι είναι πάρα πολύ χαμηλή η μισθή για αυτούς που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, γεγονός που δικαιολογεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και το φαινόμενο του brain drain το οποίο βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, καθώς η νέα γενιά είναι μεν πολύ περισσότερο καταρτισμένη σε σχέση με το παρελθόν. Όμως όταν βγαίνει για να πιάσει δουλειά, είτε βρίσκεται αντιμέτωπη με το φάσμα της ανεργίας, καθώς είναι η θέση εργασίας είναι ελάχιστες, είτε ακόμα και στην περίπτωση που καταφέρει να βρει μια δουλειά, η μισθή είναι τόσο χαμηλή ακριβώς που λειτουργεί ως αντικίνητρο. Τώρα ως προς τις λύσεις, ενδιαφέρον έχουν αυτά που προτείνει το ΙΟΒΕ, τα οποία ουσιαστικά μιλάνε για διασύνδεση της δευτεροβάθμιας αλλά και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, με τη λογική ότι είτε οι απόφοιτοι των λυκείων, είτε κυρίως οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων, να έχουν αποκτήσει γνώση που να τους επιτρέπουν μια πιο ομαλή είσοδο στην αγορά εργασίας, δηλαδή να συνδυάζονται οι ακαδημαϊκές γνώσεις που έχουν πάρει με ουσιαστικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να βρουν και πιο εύκολα δουλειά, αλλά και να βρουν σε κλάδους που έχουν αυτή τη στιγμή ζήτηση. Αυτό σύμφωνα με το ΙΟΒΕ είναι μια λύση, όχι τόσο για την αύξηση των αμοιβών, η οποία θα έρθει μόνο με την βελτίωση ευρύτερα της οικονομίας, αλλά τουλάχιστον στο να μπορεί οι νέοι άνθρωποι να βρουν μια δουλειά, να αποκτήσουν μια προϋπηρεσία και από εκεί πέρα να δουν τι θα κάνουν.